Η πυρκαγιά που ξέσπασε στι 12 και 7 το μεσημέρι αναστάτωσε του κατοίκου τη οδού Πυραιό, καθώ αυτή εκδηλώθηκε στη δυτική τάφρο, στη δυτική είσοδο τη παλιά πόλη των Χανίων. Αμέσα στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικέ δυνάμει, οι οποίε μέσα σε λίγα λεπτά έσβησαν τι φλόγε πριν η φωτιά πάρει διαστάσει. Η ώρα 12.07 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μα για φωτιά εντό τη δυτική τάφρου. Αμέσα στο σημείο μεταβήκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με νέα. Πυροσβέστες και θέσαμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο άμεσα. Σύμφωνα με τι μαρτυρίε των κατοίκων, πιθανότατα κάποιο κάπνιζε διερχόμενο του πεζοδρομίου τη οδού Πυραιό και πέταξε το αναμένο τσιγάρο του κάτω με αποτέλεσμα τα ξερά χόρτα να πάρουν φωτιά. Τα αίτια τη πυρκαγιά θα εντερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα τη υπηρεσία μα. Να σημειωθεί πω πριν από λίγε ημέρε συνεργεία του Δήμου Χανίων είχαν προχωρήσει σε αποψήλωση τη βλάστηση και γι' αυτό η φωτιά δεν επεκτάθηκε και έσβησε εγκαίρω. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχε πάρει μεγαλύτερε διαστάσει. Με αφορμή το περιστατικό, η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει έκκληση στου πολίτε να καθαρίζουν του οικοπεδικού του χώρου προ αποφυγή ατυχήματο, πρόκληση πυρκαγιά και επέκτασή τη. Γι' αυτό και με την προσχή διάταξη που έχουμε. Λέμε στου όλου ιδιώτε σε αυτή την εποχή έπρεπε ήδη δεν το έχουν κάνει βέβαια, να καθαρίζουν η κόπεδα.